Για πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση, έχουμε πει πολλές φορές, είναι ότι είναι η καθημερινότητά μας. Είναι αυτό που βλέπουμε, είναι αυτό που βιώνουμε, είναι οι παρεμβάσεις τις οποίες, για τις οποίες θα απευθυνθούμε στο Δήμαρχο, για τις οποίες θα απευθυνθούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αφορά λοιπόν όλους μας και μάλιστα άμεσα. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω κοντά μας τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, είναι πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία και από τις θέσεις τις οποίες έχετε διατελέσει. Ωστόσο, κύριε Δοξαστάκη, πείτε μας καταρχήν, η Ένωση Δημάρχων Κρήτης είναι ένας πολύ φρέσκος, έτσι, εντός εισαγωγικών, οργανισμός, μια πολύ φρέσκια ένωση. Ποιος είναι ο ρόλος της και ποιες ανάγκες έρχεται να καλύψει? Όντως, είναι έτσι που το λέτε, είναι μια πολύ φρέσκια οργάνωση, ένα σύλλογος, ένα σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 2017, αλλά θεωρώ ότι η συσσωρευμένη εμπειρία των μελών της, που τόσα πολλά έχουν δει και τόσα πολλά έχουν προσπαθήσει μέσα στις τοπικές κοινωνίες, επιφυλάσσει πολύ θετική δραστηριότητα, δράση. Θα υπάρξουν πολλά ζητήματα τα οποία θα ανοίξουμε το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Ήδη έχουμε ασχοληθεί με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Κρήτης και μέσα από την ιστοσελίδα μας όλα τα μέλη και κυρίως το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο καθημερινά ασχολείται με τα ζητήματα, τα τρέχοντα, τα σοβαρά, αλλά και αυτά που συνθέτουν το θεσμό της αυτοδιοίκησης, ασχολείται και καθημερινά τροφοδοτεί την τοπική κοινωνία με προβληματισμό, με διάλογο και με θέματα τα οποία θεωρούμε ότι έλκουν το ενδιαφέρον. Και κυρίως αυτό που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός αιρετών με τεράστια διαδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από αυτό το σύλλογο, βρίσκει βήμα έκφρασης και υπάρχει μια αλληλεγγύη συναδελφική για όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπηρέτησαν την Κρήτη και γενικότερα την αυτοδιοίκηση. Είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει λοιπόν το νησί στο παρελθόν. Μπορεί να μην έχουν κάποια θέση τώρα, αλλά έχουν διατελέσει το παρελθόν κατά κύριο λόγο σε δημαρχιακούς θόκους, έτσι. Ο σύλλογος απαρτίζεται και από την ενεργεία δημάρχους. Αν και από την ενεργεία. Βεβαίως. Και θεωρώ ότι είναι το καλύτερο βήμα προκειμένου να συνθέσουμε τις απόψεις όλων των αιρετών. Κάνετε και καθημερινές παρεμβάσεις σε ό,τι έχει να κάνει φυσικά και με τις νέες εξελίξεις, είτε αυτό λέγεται συνταγματική αναθεώρηση, είτε αυτό λέγεται κλεισθένης, ο οποίος είναι και μπροστά μας. Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή και τις παρεμβάσεις όπως δημοσιεύονται και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, δικές σας ως Προέδρου της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης. Φτάνουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, κύριε Δοξαστάκη, με νέα δεδομένα. Με δεδομένα τα οποία βάζουν ένα γενικότερο καινούργιο πλαίσιο, στο οποίο δεν ξέρω, είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε έτσι όπως ορίζει ο Κλεισθένης? Έχοντας ασχοληθεί και ενσύψει πάρα πολύ στο νόμο 4555 του 2018, που είναι το πρόγραμμα Κλεισθένης, οφείλω να πω ότι υπάρχει τεράστιο έλλειμμα ενημέρωσης. Υπάρχουν ζητήματα σοβαρά, ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα, τις αποφάσεις και τις τοπικές υποθέσεις. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά πηγαίνοντας προς τις εκλογές 26 Μαΐου του 2019 θα αρχίσει να προβληματίζεται και η τοπική κοινωνία και βεβαίως αυτή όλη το πολιτικό προσωπικό το οποίο θα ασχοληθεί στις επόμενες εκλογές. Αυτός είναι και ο ρόλος μας, γι' αυτό υπάρχει αυτή η κινητικότητα και η καθημερινή παρουσία με άρθρα αναλύσεις προκειμένου να εκλαϊκεύσουμε τον νόμο και κυρίως να αναδείξουμε όλα εκείνα τα σημεία, τα κενά, τα οποία δημιουργούν ζητήματα και τριβές και θεωρώ ότι θα δημιουργήσουν και νομικές συνέπειες μετά τις εκλογές, αν εν καιρός δεν επισημανθούν, δεν αντιμετωπιστούν. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη δια του Υπουργού προσπαθεί να λύσει αυτά τα ζητήματα και μάλιστα περιμένουμε αρχές το 19 τον Ιανουάριο κάποιες απαντήσεις, κάποιες τροποποιήσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν και θα εξαλείψουν τα προβλήματα τα οποία σας είπα προηγουμένως. Φοβάστε ότι η απλή αναλογική μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις λειτουργίες των δημοτικών αρχών? Είμαι από τους ανθρώπους που δεν με τρομάζει η απλή αναλογική, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ισότητα της ψήφου και είναι μια συνταγματική υποχρέωση και επιταγή, γιατί αντιστοιχεί πλήρως η ψήφος με τις έδρες στην κατανομή των εδρών. Βεβαίως και δεν είναι πανάκι η απλή αναλογική. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μονομερός το Υπουργείο Εσωτερικών, η σημερινή κυβέρνηση, καθιερώνει την απλή αναλογική. Μέχρι σήμερα ίσχυε από τη δεκαετία του 70 το πλειοψηφικό σύστημα. Ίσχυε γιατί ήθελε να έχει μια σταθερή πλειοψηφία η κυβερνόσα παράταξη μέσα στο Δήμο, για να μπορεί να επιλύει αποτελεσματικά, έγκαιρα και ουσιαστικά τα πολύ σοβαρά τοπικά ζητήματα. Η απλή αναλογική λοιπόν θεωρώ ότι εσπεσμένα έρχεται, θα μπορούσε να γίνει η θεσμοθέτησή της σταδιακά, αλλά εφόσον επελέγει ως εκλογικό σύστημα που θα ισχύσει στο μέλλον, θα έπρεπε να συνοδευτεί και από άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση, τη διακυβέρνηση των Δήμων.
δεν απασχόλησε τη σημερινή κυβέρνηση όλο αυτό το πλέγμα των θεμάτων, αλλά ήθελε ως πολιτική επιλογή να καθιερώσει την απλή αναλογική με σκοπιμότητα, και νομίζω ότι παρακάτω θα μας δοθεί δυνατότητα να πω ποια ήταν αυτή η σκοπιμότητα, αλλά σπέβδω να πω επιγραμματικά ότι επειδή η σημερινή κυβέρνηση δεν καταγράφει δύναμη στην τοπική αυτοδιοίκηση, προσεγγίζει την αυτοδιοίκηση μέσα από τις μειοψηφίες, και ο νόμος είναι γραμμένος για τις μειοψηφίες, όχι για τις πλειοψηφίες. Θεωρείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται η απλή αναλογική χωρίς τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας μπορεί να αναπτύξει, αν θέλετε, συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Και όχι μόνο, αλλά η κυβερνησιμότητα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και θα έλεγα ότι ενώ στην περιφέρεια, στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τα ζητήματα τα οποία επιλαμβάνεται είναι προγραμματικού χαρακτήρα, αναπτυξιακά θέματα, στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι το καμίνι της καθημερινότητας. Εκεί υπάρχουν ζητήματα τα οποία απαιτούν και επιτάσσουν άμεσες λύσεις. Αν λοιπόν δεν υπάρχει σταθερή πλειοψηφία, καλές είναι οι συνθέσεις, καλές είναι οι συγκλήσεις, ο προγραμματικός λόγος, αλλά και η κολλησιεργία και η αναποτελεσματικότητα μπορούν να οδηγήσουν σε έλλειψη κυβερνησιμότητας, και αυτό θα το πληρώσουν οι τοπικές κοινωνίες. Η έλλειψη κυβερνησιμότητας ή τα προβλήματα κυβερνησιμότητας μπορεί να ανακύψουν και από τις παραδοξότητες τις οποίες έχετε επισημάνει, όπως είναι η εκλογή δημάρχου εφόσον μείνει καινή η θέση, όπως είναι ο ορισμός των αντιδημάρχων, όπως είναι οι δημοτικές παρατάξεις, κατά πόσο αυτές διαλύονται και συγχωνεύονται και συνενώνονται, όπως θέλετε, πείτε το. Είναι όλα αυτά ζητήματα που είναι παραδοξότητες. Είναι ζητήματα, είναι σοβαρά ζητήματα. Εκεί εστιάζεται ο διάλογος. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε εδώ και καιρό να έχει θεσπιστεί η απλή αναλογική. Είναι μια επιταγή του συντάγματος. Είναι απόρρια της λαϊκής κυριαρχίας, της δημοκρατικής αρχής, της αρχής της πλειοψηφίας. Αλλά υπάρχουν όμως και ακραίες επιλογές και εκφάνσεις αυτού του εκλογικού συστήματος που έφερε η κυβέρνηση, που ο δήμαρχος που κερδίζει τις εκλογές από την πρώτη Κυριακή είναι εφικτό. Και είναι δυνατό να συμβεί να μην ελέγχει την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι παραβιάζει την ισότητα της ψήφου, τη λαϊκή κυριαρχία. Άρα θα έχουμε συνταγματικά ζητήματα, και επίσης η ευκολία και η επιβράβευση της κινητικότητας μέσα στις δημοτικές παρατάξεις του να αλλάζουν άτομα, σύμβουλοι παρατάξεις, κατά το δοκούν θέσεις, ρόλους κλπ. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζητήματα. Θα υπάρξουν καταστάσεις που θα ελέγχεται ποια θα είναι η πλειοψηφία σε κάθε Δήμο, τα άνομα συμφέροντα και θα έλεγε κανείς καταστάσεις οι οποίες δεν είναι επιθυμητές στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξωθεσμικές παρεμβάσεις. Ακριβώς. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις εξωθεσμικές οι οποίες θα δημιουργήσουν τεράστια ζητήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα μπορούμε πλέον να μιλάμε για ορατούς τους κινδύνους, να μην μιλάμε για δημοτικά συμβούλια ή δημοτικές πλειοψηφίες οι οποίες θα είναι ισχυρές, θα είναι μεταβλητά τα πάντα, θα είναι, αν θέλετε, μη δυνατή ή μάλλον μη ισχυρή μια δημοτική αρχή, έτσι. Θεωρώ ότι στους μεγάλους δήμους χρειάζεται μεγάλη διορατικότητα, χρειάζεται ισχυρό πρόγραμμα, ισχυρές προσωπικότητες. Ο δήμαρχος θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρή προσωπικότητα για να μπορεί να συνθέσει όλες αυτές οι φυγόκεντρες δυνάμεις να τηθασευθούν και να κατατείνουν προς την σωστή επίλυση και αντιμετώπιση των προβλημάτων. Είναι μία πρόκληση, αλλά θεωρώ ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές και μετά τις εκλογές, δοκιμάζοντας αυτό το εκλογικό σύστημα, σίγουρα θα υπάρξουν αντιρρήδες, θα υπάρξουν θεσμικές παρεμβάσεις βελτιώσεις, γιατί διαφορετικά θα έχουμε ακραίες καταστάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι η εμπειρία είναι βασικό ζητούμενο τώρα στην αυτοδιοίκηση. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα αυτοδιοικητικά πράγματα και θα μπορέσουν να κρατήσουν ασφαλές το περιβάλλον, προστατευμένο μάλλον το περιβάλλον, αυτό που λέγεται δημοτική αρχή και διαχείριση των κοινών. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε με τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, πρόεδρο της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης. Κάνουμε την ακτινογραφία λοιπόν της αυτοδιοίκησης, και αφού κάναμε και έτσι και ένα πρώτο σχόλιο σε ό,τι έχει να κάνει με τις αλλαγές που φέρνει μαζί του ο Κλισθένης, να δούμε λίγο, κύριε Δοξαστάκη, και κάποια στοιχεία που μας δείχνουν έτσι σημαντικές πληροφορίες για το πώς θα γίνει η κατάρτιση και του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και των τεσσάρων μεγάλων Δήμων της Κρήτης. Να δούμε την πρώτη κάρτα που αφορά τους περιφερειακούς συμβούλους στην Κρήτη. Συνολικά είναι στους 51, έτσι κύριε Δοξαστάκη. Ακριβώς. Για την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου λοιπόν εκλέγονται 25 σύμβουλοι, για του Λασιθίου 6, για του Ρεθύμνου 7 και για των Χανίων 13. Υπάρχει μια αναλογική... Είναι η βάση ο πληθυσμός, ο πραγματικός πληθυσμός. Βάση του πληθυσμού του 2011, ο οποίος επισημοποιήθηκε το 2014,
με απόφαση σχετική του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών, έχει υπάρξει αυτή η κατανομή των εδρών σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Και να πούμε ότι πλέον στην περιφέρεια δεν θα υπάρχουν χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, δηλαδή δεν θα υπάρχουν χωρίς εκλογή. Θα είναι επικεφαλής περιφερειάρχης και κάτω θα είναι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι. Mm-hmm. Και εκλεγόμενοι αυτοί που εκλέγονται σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής, οι τέσσερις θεματικοί και οι μέχρι έξι, οι τέσσερις κατατόπους και οι έξι θεματικοί θα ορίζονται με απόφαση του περιφερειάρχη. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και στους Δήμους, έτσι πολύ ενδεικτικά, μαζεύοντας κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε με την βοήθεια τη δικιά σας. Δήμος Αγίου Νικολάου. Εδώ βλέπουμε τον μόνιμο πληθυσμό, 27.074 άτομα. Πραγματικός πληθυσμός ή de facto πληθυσμός. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Να κάνω μια διάκριση εδώ για να πω ότι έχουμε τρία είδη πληθυσμού. Έχουμε τον μόνιμο πληθυσμό, τον πραγματικό ή de facto και τον νόμιμο. Ο μόνιμος είναι αυτός που κατοικεί μόνιμα σε μία περιοχή, που έχει εκεί το βάρος των δραστηριοτήτων του. Ο πραγματικός είναι ο πληθυσμός που βρίσκει κατά την ημέρα της απογραφής ο απογραφέας και ο νόμιμος είναι αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια ενός Δήμου, στις οικογενειακές μερίδες. Ο μεν μόνιμος πληθυσμός χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση των κοινοτήτων που θα πούμε παρακάτω, ο δε πραγματικός πληθυσμός για να προσδιοριστεί ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων, των περιφερειακών συμβούλων και όλα αυτά που έχουν σχέση με τα όργανα τα συλλογικά. Ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που βλέπουμε 27 δημοτικοί σύμβουλοι έχει οριστεί βάσει του πραγματικού πληθυσμού. Μάλιστα. Και βλέπουμε παρακάτω, υγιπής για το Δήμο Αγίου Νικολάου, οι αναλογούσες έδρες αναεκλογική περιφέρεια. Δηλαδή, αναδημοτική ενότητα, αναπρώην Δήμο. Αυτοί οι τρεις δήμοι απαρτίσανε το Δήμο Αγίου Νικολάου με το σχέδιο Καλλικράτης. Η κοινότητα Βραγασίου, ο πρώην Δήμος Αγίου Νικολάου και ο πρώην Δήμος Νεάπολης. Αυτοί οι τρεις δήμοι είναι πλέον δημοτικές ενότητες, εκλογικές περιφέρειες. 20 λοιπόν για τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου, 3 για τη Δημοτική Ενότητα Βραγασίου και 4 για τη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης. Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων, 27. Είναι ο αριθμός των εκλεγωμένων, ναι, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ο μέγιστος είναι το 30% για κάθε Δημοτική Ενότητα διακριτά, επί του 20, επί του 3 και του 4. Πολλαπλασιάζουμε δηλαδή το 20 έδρες επί 3, 6 γίνεται 26. Αλλά εκεί που εκλέγονται, εκεί που έχουμε έδρες μέχρι 4, προσαυξάνεται μόνο κατά ένα, όχι 30%. Mm-hmm. Δηλαδή το 3 γίνεται 4 και το 4 5. Πάνω από 5 βάζουμε το 30%. Άστε, και αυτό έχει να κάνει και με την ποσόστοση. Η ποσόστοση είναι το 40% επί του συνολικού αριθμού των υποψηφίων. Δηλαδή, αν το ψηφοδέλτιο έχει 27 μέλη, θα έχουμε 11. Αν εξαντλήσει τον αριθμό που ορίζει ο νόμος τους 35, θα έχουμε 14. Μάλιστα. Να πάμε και στον επόμενο Δήμο, Δήμος Ηρακλείου. Μόνιμος πληθυσμός, λοιπόν, 173.993 άτομα. Πραγματικός ή de facto πληθυσμός, 175.113 άτομα. Και ο αριθμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 49. Ο μεγαλύτερος Δήμος. Ο μεγαλύτερος Δήμος. Έχει τρεις μονοεδρικές, που είναι Τέμενος, Παλιανή και ο Να δούμε Βοργολαΐνη. Την επόμενη κάρτα, όπου είναι και αυτά που μας λέει ο κ. Ζωξαστάκης. Ναι. Τέσσερις έδρες έχει ο πρώην Δήμος Ερικανασού και 42 η Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου. Ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων 49, μέγιστος αριθμός υποψηφίων 66. Είναι κάτι το οποίο έχει διαφορετικό Δήμος Ηρακλείου σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους, λόγος ακριβώς το ότι είναι ένας μεγαλύτερος Δήμος. Αυτό το οποίο έχει σε σχέση με τους άλλους, έχει μεγαλύτερο αριθμό μελών Δημοτικού Συμβουλίου, 49, γιατί βάσει του πραγματικού πληθυσμού, όπως είπαμε πριν, με κάποια κατηγοριοποίηση, έχουμε από 13 έως 49. Είναι το maximum ο Δήμος Ηρακλείου. Μάλιστα. Να δούμε και στον επόμενο Δήμο. Δήμος Ρεθύμνου, αν δεν κάνω λάθος. Χανίων. Χανίων. Λοιπόν, μόνιμος πληθυσμός 108.642 άτομα. Πραγματικός ή de facto πληθυσμός 116.154 άτομα. Και ο αριθμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 49 και εδώ, κύριε Δοξαστάκη. Να δούμε και την επόμενη κάρτα. Αναλογούσες έδρες, λοιπόν, αναδημοτική ενότητα. Στην Ακροτηρίου 6, 6 και στην Ελευθερίου Βενιζέλου, 4 Στερήσου, 1 στην Κεραμίων, Νέα Κηδονίας 7, 3 στη Σούδα και 22 στα Χανιά. Και ελάχιστος αριθμός υποψηφίων 49, μέγιστος αριθμός υποψηφίων 65. Να κλείσουμε και με την τελευταία κάρτα για να συνεχίσουμε και τη συζήτηση. Ρέθυμνο, μόνιμος πληθυσμός 55.525 άτομα, πραγματικός ή de facto πληθυσμός 62.886, στα 41 τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αναλογούσε έδρε αναδημοτική ενότητα στην Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου 7, μία στη Λαπαίων, Νικηφόρου Φωκά 6, Ρεθύμνου 27, ελάχιστο αριθμό υποψηφίων 41 και 54 ο μέγιστο αριθμό. Τώρα, βλέπουμε λοιπόν, είδαμε και το κομμάτι τη ακτινογραφία αυτή και ο μεγάλο αριθμό των Δημοτικών Συμβούλων, κύριε Δοξεστάκη, νομίζω ότι έρχεται να συνεχίσει και την συζήτηση που είχαμε πριν, ότι έχει να κάνει με τι παραδοξότητε του Κλισθένη. Γιατί διαβάζω εδώ για την εκλογή του Δημάρχου, ότι αν η θέση του Δημάρχου κενωθεί, το άρθρο 69, το οποίο έχετε επισημάνει πολλέ φορέ, για οποιοδήποτε λόγο μείνει λοιπόν κενή η θέση αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει νέο Δήμαρχο μεταξύ του Συμβούλου που έχουν εκλεγεί με τον πρώτο ή δεύτερο σε ψήφου συνδυασμό. Μπορεί δηλαδή να δούμε να αναλαμβάνει δήμαρχος ένας από τον δεύτερο. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό για να το κατανοήσει και το κοινό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε πριν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρος στον οποίο στην πράξη υλοποιείται η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Ο πολίτης να μπορεί να ασκεί σύμφωνα με τους εκπροσώπους του και να ζητά την επίλυση κάποιων θεμάτων. Όταν λοιπόν ο πολίτης εκλέγει ένα συνδυασμό και ένα δήμαρχο, με ψηφοφορία, με εκλογή, ο οποίος έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα βάσει του οποίου ψηφίζεται και επιλέγεται ως υποψήφιος δήμαρχος για την επόμενη τετραετία. Για οποιοδήποτε λόγο που ή παραιτηθεί ή εκλείψει ή εκπέσει λόγω καταδίκης, εκλείψει ως δήμαρχος, συγκαλείται η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων, και δεν επιλέγει δήμαρχο από την παράταξη που ο λαός εξέλεξε το δήμαρχο, αλλά μπαίνει στη διαδικασία και υποψήφιος από το δεύτερο συνδυασμό. Αυτό παραβιάζει βάναυσα την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, της ισότητας ψήφου, τη δημοκρατική αρχή, και είμαι βέβαιος ότι θα είναι μία από τις διατάξεις που θα καταπέσει στο Συμβούλιο Επικρατείας ως αντισυνταγματική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορεί να παραβιάζεται η επιλογή και η ψήφος του λαού με άρθρα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατική νομιμοποίηση και όλων αυτών των θεμάτων. Αντίστοιχα, κύριε Δοξαστάκη, θα μπορούσαμε να δούμε αντιδημάρχους να αναλαμβάνουν θέσεις, πρόσωπα μάλλον, να αναλαμβάνουν θέσεις αντιδημάρχων, οι οποίοι δεν προέρχονται από την παράταξη της υποψηφίας. Αυτό είναι πολύ εύστοχο που θέτεται. Έχει όμως πέσει πολύ μελάνη και το Συμβούλιο Επικρατείας έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Πάντα δηλαδή αυτό το οποίο πρέπει να εξετάζουμε για όλα τα όργανα που ασκούν διοίκηση, αν υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση απέναντι στο εκλογικό σώμα το οποίο τους ορίζει. Έχει αποφανθεί λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας ότι είναι συμβατό αυτό, μπορεί να γίνει. Το πιο εύστοχο βέβαια θα ήταν να ορίζεται αντιδήμαρχος από τη μειοψηφία, αλλά όχι από το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό θα ήταν πιο ισχυρό, θα νομοποιούσε καλύτερα αυτή την επιλογή. Αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που είναι απαραίτητο να συνθέσουμε, να πάμε σε συγκλήσεις, αν δεν ορίσουμε και αντιδημάρχους από τη μειοψηφία, αν δεν υπάρξει συνδιοίκηση, δεν θα εξασφαλιστεί η πλειοψηφία εκείνη προκειμένου να παρθούν οι αποφάσεις. Όταν ο Δήμαρχος δεν θα έχει την πλειοψηφία, γιατί πολύ βασική καινοτομία του νόμου αυτού είναι ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή. Αν ο Δήμαρχος, ο υποψήφιος, ο όποιος υποψήφιος Δήμαρχος δεν εξασφαλίσει το 50-1 των ψήφων, τότε έχουμε επαναληπτική εκλογή στις 2 Ιουνίου εμπροκειμένου του 19, όπου εκεί θα αναδειχθεί ο Δήμαρχος. Αλλά μόνο οι σύμβουλοι δήμαρχος έχουν εκλεγεί. Άρα μπορεί να εκλεγεί Δήμαρχος, ο οποίος δεν έχει την πλειοψηφία. Άρα, ναι, για να το κάνουμε και ακόμα πιο απλό για τον κόσμο, μπορεί να υπάρχουν δύο υποψήφοι, ας πούμε, οι οποίοι έρχονται πρώτοι στην πρώτη Κυριακή. Ο πρώτος και ο δεύτερος, να το πούμε έτσι απλά, εκλέγονται το Δημοτικό Συμβούλιο, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Τη δεύτερη Κυριακή μπαίνει στην κρίση του κόσμου μόνο πρώτοι, οι Δήμαρχοι, και μπορεί ο δεύτερος να έρθει πρώτος. Ακριβώς. Τη δεύτερη Κυριακή, αλλά με τους Δημοτικούς Συμβούλους να είναι περισσότεροι από την παράταξη του των άλλων δύο, άλλων, της πλειοψηφίας στην πρώτη Άρα Κυριακή. Άρα θα πρέπει σε μια προγραμματική βάση να συγκλίνει, να υπάρξει ένα επίπεδο συνεννόησης για να μπορούν να διοικηθούν τα θέματα που απασχολούν το Δήμο, υποθέσεις τοπικές. Έχω την αίσθηση, κύριε Δοξεστάκη, ότι θα δούμε πολλά πράγματα από τον Μάιο και μετά και από την βραδιά των εκλογών και την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή. Επίσης, πολύ σημαντική θεσμική παρέμβαση είναι η αναβίωση, η επαναφορά των κοινοτήτων. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι εξαιτίας του γεγονότος πώς οδηγηθήκαμε από 5.600 Δήμους με τον Καποδίστρια στους 325 με τον Καλλικράτη, το μεγάλο μέγεθος εγκατέλειψε τις τοπικές κοινωνίες, απεμακρύνθη η διοίκηση από τους πολίτες και αυτό δημιούργησε πλήστα προβλήματα. Προσπαθεί λοιπόν να αναθερμάνει, να εγκαθιδρύσει, να εδραιώσει τη δημοτική αποκέντρωση. Έτσι αναβιώνει, επανασυστήνει τις κοινότητες προκειμένου με τοπικά συμβούλια να ασκούνται επί τόπου των προβλημάτων
διοικήσεις και να υπάρχουν επιλύσεις προβλημάτων πολύ σημαντικών για την καθημερινότητα των πολιτών. Ναι. Είναι θετικό ως καταρχήν μέτρο, φοβούμαι όμως να μην αποτελέσουν φυγόκεντρες δυνάμεις, να μην είναι αιστείες τοπικιστικής αντίληψης και εναντίωσης που θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην ολότητα, στο ενιαίο του Δήμου, που ο Δήμος θα πρέπει και οφείλουμε επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια που έγινε ο Καλλικράτης το 2010, να έχουμε μια κοινή, συνισταμένη λογική αντιμετώπιση των πραγμάτων, οικουμενικά και συλλογικά να επιλύονται τα προβλήματα. Άρα, ναι, ως προς την σκέψη, λίγο προβληματισμός και πολύ προβληματισμός στο σχεδιασμό. Εξής παραδοξότητα. Δεν εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους του συνδυασμού που κερδίζει τις εκλογές στην τοπική κοινότητα, ναι, στην κοινότητα, γιατί δεν υπάρχουν πια τοπικές, αλλά μετά την εκλογή των μελών συνέρχονται τα μέλη, τα 5, τα 7, τα 11, τα 15, και μεταξύ των δύο πρώτων πάλι συνδυασμών εκλέγουν τον κοινοτάρχη, ο οποίος θα ηγείται και θα προείσταται τον υπηρεσία. Είναι παραδοξότητες τις οποίες νομίζω ότι και πολλοί από όσους, από εκείνους μάλλον οι οποίοι δηλώνουν παρόν σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ενδεχομένως να μην τις γνωρίζουν και καλά. Και βεβαίως να βρεθούν μπροστά στις εκπλήξεις αυτές, αφού κληθούν είτε να συνεργαστούν είτε να συγκροτήσουν την δημοτική ακριβώς αρχή. Επίσης θα ήθελα να πω και είναι πολύ σημαντικό ότι για πρώτη φορά θα έχουμε την ικανότητα του εκλέγειν και για τους 17χρονους. Με το 4406 νόμο του 2016, όλοι οι οποίοι έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2002, δηλαδή θα είναι 17 χρονών, θα μπορούν να ψηφίσουν στις επόμενες δημοτικές και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα και είναι βέβαια πολύ θετικό, θα έλεγα. Να και μια παράμετρο στην οποία δεν την είχαμε βάλει έτσι στο τραπέζι της συζήτησης. Να δω βέβαια και κατά πόσο είναι ενδιαφέροντα να ψηφίσουν, κύριε Δοξεστάκη. Και να ψηφίσουν και να συμμετέχουν. Και να συμμετέχουν, βέβαια. Πριν σας αφήσω, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί για χρόνια με την αυτοδιοίκηση, το ερώτημα φυσικά που επιβάλλεται να σας κάνω πριν σας αποδεσμεύσω είναι σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές δηλώνετε με κάποιο τρόπο παρόν? Ασχολούμαι από το 1986 και έχω 32 συνεπτά έτη στην τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού, από τη θέση του Προέδρου, της Συνόδου, του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβούλου, και θεωρώ ότι και μέσα από τη συμμετοχή μου στα ανώτατα συνδικαλιστικά και θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης έχω αποκτήσει μια εμπειρία και μια βιωματική σχέση, θα έλεγα. Είμαι από τους ανθρώπους που καθημερινά ασχολούμαι με το κάθε είδους τοπικό πρόβλημα. Θέλω όμως να δηλώσω και να πω, αφού μου δίδεται αυτή η ευκαιρία και μου θέτετε το ερώτημα, ότι θα παραμείνω ενεργός σε σχέση με την ενασχόληση των τοπικών πραγμάτων, αλλά θα ήθελα να το τολμήσω από ένα άλλο μετερίζει, από το δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρώ ότι εκεί διαμορφώνονται συνθήκες στις καταστάσεις ωριμότητας. Βλέπω μια υπεύθυνη διοίκηση από την πλευρά του σημερινού Περιφερειάρχη. Υπάρχουν προοπτικές και υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν δρομολογηθεί, αλλά και θα αναδειχθούν στη συνέχεια και άλλα ζητήματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, την προσπάθεια, έχει υπάρξει μια πρώτη συζήτηση με τον κύριο Περιφερειάρχη και θεωρώ ότι θα είναι τιμή μου και χαρά να συστρατευθώ σε αυτή την προσπάθεια. Άρα θα είμαι υποψήφιος με το σημερινό Περιφερειάρχη και φαντάζομαι υποψήφιο ξανά, αφού το έχει εξάλλου δηλώσει, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Βγάλαμε και την είδηση, κύριε Δοξαστάκη. Σήμερα υποψήφιος λοιπόν με τον Σταύρο Αρναουτάκη στις υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, γιατί όπως είπαμε όλοι πλέον εκλέγονται και όλοι με Σταυρό αναδεικνύονται. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω πολύ που σας ήρθατε. Εγώ να ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλό πολύ. Να είστε καλά.